Ένα μήνα που είναι στην περιοχή μας και ανανεώνονται οι ναύτεξοι μία μετά την άλλη, μπορούμε να πούμε με σιγουριά ότι δεν έχει πραγματοποιήσει έρευνες? Πάμε τώρα στο ερευνητικό θέμα. Στο ερευνητικό θέμα επίσης έχει μία περιπλοκή, διότι βεβαίως δεν μπορεί, και αυτό είναι και το επίδικο αντικείμενο το οποίο λέμε εμείς ότι έχουμε και πρέπει να ρυθμίσουμε με την Τουρκία, ποιο είναι ένα θέμα, η υφαλοκρηπίδα και όρος. Δεν έχουμε άλλο θέμα. Αυτό είναι που πρέπει να ρυθμιστεί. Ωραία. Στο βαθμό που αυτό παραμένει αρρύθμιστο, εμείς τι λέμε, ότι έχουμε την υφαλοκρηπίδα, τα δικαιώματά μας στην υφαλοκρηπίδα στα 200 ναυτικά μίλια. 200 ναυτικά μίλια. Ακριβώς. Σωστά. Ωραία. Άρα λοιπόν, κάνει ή δεν κάνει έρευνα. Η έννοια τώρα της έρευνας. Εσείς θα μας απαντήσετε, κάνει ή δεν κάνει πρώτα απ' όλα. Η ελληνική κυβέρνηση είναι ότι δεν κάνει. Μάλιστα. Προσέξτε τώρα εδώ. Εδώ πάμε σε ακόμα λίγο. Τότε γιατί φωνάζουμε, άμα δεν κάνει τίποτα, τι μας πειράζει? Επαναλαμβάνω. Γιατί το γεγονός ότι είναι ένα ερευνητικό πλοίο μαζί με το σύνολο του στόλου, προφανώς αυτό αποτελεί προκλητική ενέργεια. Μάλιστα. Η οποία συνδυαζόμενη με τις προκλητικές δηλώσεις. Παραβιάζει κυριαρχικά μας δικαιώματα. Ακούστε. Στην περιοχή που βρίσκεται ή όχι? Δηλώνει ότι θα παραβιάσει. Και ας το πω, διατάσσεται ώστε να μπορεί να παραβιάσει. Αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί τέτοια παραβίαση. Και γιατί το λέω αυτό? Αυτό που λέτε όμως είναι υπέρ της Τουρκίας. Εγώ, αν ήμουν Τούρκος και τα άκουγα αυτό, θα έλεγα: αφού δεν κάνουμε δεν τίποτα, γιατί έτσι, φωνάζετε, ρε παιδιά? Και θέλετε έτσι και μέτρα εναντίον της Τουρκίας. Θα σας πω. Γιατί οι προκλητικές δηλώσεις, το σύνολο του, τα πολεμικά σκάφη τα οποία το συνοδεύουν και η δήλωση προθέσεως είναι αρκετά για να διαμορφώσουν ένα προκλητικό περιβάλλον. Σας λέω δε ότι υπάρχουν και ακόμα λεπτομερέστερες. Άρα αυτή τη στιγμή έχουμε ως δεδομένο μόνο προκλητικές προθέσεις και όχι προκλητικές ενέργειες, κύριε Υπουργέ. Προκλητικές ενέργειες δεν έχουμε διαπιστώσει. Εκτός, ξαναλέω, η ενέργεια είναι και να βγει το Ουκρέις. Η ενέργεια είναι και να συνοδεύεται με τα σκάφη. Δηλαδή, όλα αυτά ναι. Δηλαδή, κύριε Υπουργέ, αλλά παραβίαση κυριαρχικών μας δικαιωμάτων δεν έχουμε διαπιστώσει. Δεν γίνονται.